Και κλείνω με την κούκλα Δουκισανομικού που νομίζω πως το παράκανε αθελά της στο Madwalk. Δεν λέω, τα καλή είναι καλή και φτούσου μη σε ματιάσουμε, αλλά τι ήθελε στα cupcakes στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι άποψη καλλιτεχνική ή ζαχαροπλαστική, παρεπιπτόντως, μήπως έχεις να μου δώσεις και τη συνταγή. Τη συνταγή δεν είναι συνταγή. Oh my god, που έλεγε και η Τζάνις στο Friends. Βασίλη, ανοίγεις μέτωπα πολλά και νομίζω πως το έχεις παρακάνει. Δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα αρχίσω από το τέλος και θα σε ρωτήσω εσένα, γιατί εγώ δεν πήγα στα Madwalk. Θα σε ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που βγήκε στην πασαρέλα η Δούκισσα με τα cupcakes, που ήταν βέβαια όμορφη σαν ζαχαρωτό. Θα σου πω τη φάση, γιατί ήμασταν στην πρώτη σειρά, τέλος πάντων διάφοροι που καθόμασταν εκεί πέρα. Εγώ δεν την κατάλαβα στην αρχή. Βγήκε στη Σίλια την επίδειξη. Και ξαφνικά ακούω το όνομα Δούκισσα και λέω πούντι. Πού είναι η Δούκισσα? Και ξαφνικά τη βλέπω μπροστά μου. Ξέρεις να πηγαίνει έτσι. Και κατευθείαν ήθελα να τη βγάλω φωτογραφία να την έχω, ξέρεις, στο κινητό. Πρόλαβες? Πρόλαβα, ναι, και την έβαλα και στο Facebook. Έτρεμε το χέρι λίγο. Το χέρι έτρεμε λίγο, αλλά ναι. Παιδί μου. Έγινε ένα σούσουρο και λέγανε, ξέρεις, wow. Εγώ δεν άκουσα κάτι αρνητικό εκεί που ήμασταν. Την επόμενη μέρα. Άκουσα όλα αυτά τα σχόλια που έλεγαν τα περισσότερες εκπομπές που γενικότερα έλεγαν γιατί το έκανε αυτό και δεν πρέπει να το κάνει κτλ. Μάλλον θα είναι από τους λίγους, εμένα δεν με ενόχλησε η εμφάνισή της στο Madwalk. Ίσως επειδή ξέρω εγώ ότι θεωρώ τόσο sexy, τόσο όμορφη, τόσο. Ίσως επειδή είναι το concept, γιατί στην ουσία μιλάμε για επιδείξεις μόδας. Δηλαδή αυτό που βλέπεις είναι fashion. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου φάνηκε τόσο πολύ τραβηγμένο. Όπως έβλεπα από την επόμενη μέρα που έλεγαν στις διάφορες εκπομπές. Και εκείνη τη στιγμή δεν άκουσα τίποτα αρνητικό. Τώρα το τι παίχτηκε μετά, το τι έγινε μετά, εντάξει. Ούτε αυτιά ελέφαντα έχω τι να πω. Τι σχόλια άκουγες γενικότερα? Άκουγα θετικά σχόλια, δηλαδή άρεσε πολύ. Κάνανε κάτι wow. Mm. Δηλαδή ξέρεις, δεν είπε κανείς γιατί το έκανε αυτό. Δεν άκουσα δηλαδή κάτι τέτοιο αυτά που έλεγαν μετά στις εκπομπές. Όταν το βλέπεις πρώτη φορά δεν λες γιατί το έκανε αυτό, λες wow. Την επόμενη μέρα γιατί το έκανε αυτό. Νομίζω ότι σχολιάστηκε πολύ έντονο επειδή είναι γνωστή. Γιατί την περσινή χρονιά είχε βγει ένα. Που ήταν γυμνούλης, με τελείως. Κάτι γαντάκια, Mickey Mouse. Το θυμάσαι, ολόγυμνος και καπλά κρατάγε. Ούτε τα πέρυσι, όχι, γιατί νομίζω ότι ούτε πέρυσι είχα πάει. Αυτό πάντως που έκανε εντύπωση ήταν ότι από αλλού την περίμενε στις 6 εμφάνεις και από αλλού σου ήρθε. Δηλαδή νομίζω ότι φέτος από τις φωτογραφίες που είδα, το Δουκισσάκι έκανε την έκπληξη με τα cupcakes εδώ. Και τη Στικούδη που την περιμένανε να βγει και να γίνει τη τρελή με γυμνή εμφάνιση, βγήκε η Στικούδη πολύ σεμνή ή όχι? Πολύ σεμνή. Πολύ σεμνή και εσύ, δεν βγήκε καλόγρια. Όχι. Βέβαια, σε σχέση με αυτή την εμφάνιση της Δούκισσας, εντάξει, η Δούκισσα νομίζω κερδίζει στο θέμα του ποια ήταν πιο αποκαλυπτική. Αλλά και η Κατερίνα βγήκε πάρα πολύ σεξι. Πάρα πολύ σεξι. Και σχολιάστηκε επίσης. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή έγινε δηλαδή ένα δώρος. Είναι σημειολογική η εμφάνιση της Δούκισσας. Είναι ο Έλληνας μισθωτός μετά το Δουνουτού. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Σε λίγο θα μας πάρουν και τα σόβρακα. Η ίδια πάντως είπε που την είδα κάπου χθες που έκανε κάτι δηλώσεις ότι της άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση και ότι εννοείται πως δεν το έχει μετανιώσει. Με όλα αυτά που έχουν ακούσει, ξέρεις. Μα το θέμα είναι να κάνεις κάτι όταν σου κάνει κέφι και να μην το μετανιώνεις ή αν το μετανιώνεις να έχεις το θάρρος και να λες, εντάξει, το μετάνιωσα, ας πούμε. Ό,τι κάνεις γενικά να έχεις το θάρρος την επόμενη στιγμή. Ή να λες τελικά άλλαξα γνώμη, ή να λες δεν άλλαξα γνώμη και να το υποστηρίζεις. Πλάνα από το πλάι είναι έχουμε. Μια καλονή, είναι πώς. Πλάνα από το πλάι έχουμε και να έχουμε μια σφαιρική άποψη του θέματος. Δεν φαίνονταν μπροστά. Δεν φαίνονταν κάτι. Μα τα cupcakes πάντα βλέπεις από μπροστά, όχι από το πλάι. Όχι, εγώ το τρώω από την άκρη πρώτα. Θα πάω σε άλλο θέμα.